Έρευνες σε άλλα 9 νοσοκομεία για τη μαφία των αντικαρκυνικών φαρμάκων. Οι έρευνες επεκτείνονται στα νοσοκομεία Ελπής, Άγιο Σάβα, Σωτηρία και Θεαγένειο στην Αττική και σε 5 νοσοκομεία στην περιφέρεια. Οι έρευνες των ελεκτικών αρχών, όπως αναφέρει σήμερα τρίτη εφημερίδα το Έθνος, επεκτείνονται πλέον και σε άλλα μεγάλα νοσοκομεία της χώρας, τόσο στην Αττική όσο και στην περιφέρεια. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου 100 κλινικές, αλλά και φαρμακεία του ΕΟΠΗ και φαρμακαποθήκες. Μεταξύ των νοσηλευτικών ιδρυμάτων που έχουν μπει στο στόχαστρο, είναι εκτός των προαναφερόμενων νοσοκομείων και άλλα 5 μεγάλα νοσοκομεία της επαρχίας και μεγάλες ιδιωτικές κλινικές. Η εφημερίδα αναφέρει πως ξεσκονίζονται αρχεία γιατρών σε νοσηλευτικά ιδρύματα αλλά και κλινικές προκειμένου να εντοπιστεί ο ακριβής τρόπος συνταγογράφησης των φαρμάκων και σε βάρος των ασθενών. Οι ελεκτές αναζητούν νέο γιατρό που φέρεται να εξαφανίστηκε μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου.